Μήπως και στους χριστιανούς υπάρχει αυτή η πνευματική αναισθησία? Πρέπει να ομολογήσουμε ότι τουλάχιστον στα σημέρα μας αυτή η πνευματική αναισθησία υπάρχει, και μάλιστα σε ποσοστών τρομακτικών και εις βαθμών απελπιστικών. Οι χριστιανοί μας σήμερα, οι χριστιανοί μας, κατά πόσο έχουν δουλέψει οι σιωνιστές για να επιτευχθεί αυτό, ο Θεός το ξέρει. Και κατά πόσο εμείς αφήσαμε οι χριστιανοί τον εαυτό μας να υποστεί την διάβρωση αυτή, ο Θεός το ξέρει. Ένα μόνο, ότι παρουσιάζουμε σήμερα αυτή την κατάσταση της πνευματικής, δηλαδή αναισθησίας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας στραφούμε τουλάχιστον τώρα εδώ που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, ας στραφούμε εις εαυτούς, όπως ο Μάρκος Αυρίλιος όταν γράφει, ο στοικός αυτός φιλοσοφών από το Κράτορ, γράφει εις εαυτόν. Και τι γράφει? Δεν γράφει για τους άλλους, το γράφει για τον εαυτόν του. Έτσι και εμείς ας κάνουμε εις εαυτούς κριτική, για να μπορέσουμε, αν μπορέσουμε, να ανακαλύψουμε αυτή την πνευματική μας αναισθησία. Γιατί είναι τραγικό να φτάνουμε στο βαθμό να λέμε: μα άνθρωποι, δεν βλέπετε, δεν βλέπετε. Να λέμε για παιδιά προς γονείς ή γονείς για τα παιδιά τους: μα παιδιά μου, δεν βλέπετε, δεν βλέπετε πού παρασύρεστε. Ή να λέμε εις τους μαθητάς: μα δεν βλέπετε ποιοι και πού σας παρασύρουν. Μα δεν βλέπετε, Έλληνες χριστιανοί, πού παρασύρεστε και από ποιους παρασύρεστε. Μα δεν το βλέπετε. Και δεν το βλέπω. Και όταν ξέρετε, βλέπεις τον άλλον να έχει τα μάτια του ανοιχτά, και να έχεις και στα μάτια σου ανοιχτά, και να βλέπεις τον γκρεμό, και όλος να προχωρά, και να του λες: πρόσεχε γκρεμός, και να σου λέει: τον βλέπω, και να πηγαίνει να πέφτει στον γκρεμό, και πιάνει απελπισία. Να λες: με ποιες λέξεις θα πρέπει εγώ να τονίσω ότι υπάρχει γκρεμός μπροστά σου? Να τον πιάσω και να τον δέσω? Τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα του ανθρώπου για την ελευθερία και τη δημοκρατία, δεν το επιτρέπουν αυτό. Σε βαθμό που ούτε και οι γονείς πια δεν μπορούν να δίνουν τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να τα δίνουν. Δεν μπορούν να τα δίνουν γιατί έχουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τι να τον κάνω αυτόν? Με τι γλώσσα να μιλήσω? Είναι ανέστητος. Είναι ανέστητος. Σας βεβαιώνω, ο έχων αίσθηση, έστω και στοιχειώδη, τον πιάνει απόγνωση, τον πιάνει απελπισία. Δεν ξέρω αν καταφέρνω με αυτά που σας λέγω να σας μεταφέρω την απόγνωσή μου και την απελπισία. Να λες στο παιδί: παιδί μου, δεν τον βλέπεις αυτό? Και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σου έρχεται το ένα στο κεφάλι. Να μιλήσω έτσι απλοελληνικά. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Το κακό είναι πάρα πολύ βαθιά. Πάρα πολύ βαθιά. Ας προσέξουμε λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε στο σημερινό μας θέμα για αυτό το πάρα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Τι είναι αυτή η πνευματική αναισθησία? Καταρχάς είναι νόσος. Είναι αρρώστια. Όπως ακριβώς τα λέγαμε, αυτός ο άνθρωπος δεν βλέπει. Συνεπώς, κάτι έχουν τα μάτια του, είναι άρρωστα. Ή δεν ακούει, κάτι έχουν τα αυτιά του, δεν ακούει. Νόσος όμως, βαρυτά. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον οποίον πάλι θα χρησιμοποιήσω με απόψη στην αγάπη σας, ότι αναισθησία εστί με νεκρωμένη αίσθηση, αίσθηση νεκρή, εχρονίας νόσου και αμελίας εις αναισθησίαν καταλήξατα. Ποια είναι αυτή η χρονία νόσου? Εδώ που τα λέμε, δεν είναι η αναισθησία αυτή καθεαυτή μόνη χρονία νόσου. Πίσω από την αναισθησία
υπάρχει μια άλλη χρονία νόσος. Είναι γνωστόν ότι μια αρρώστια φέρνει και μια άλλη αρρώστια. Όταν επί παραδείγματι δεν λειτουργεί καλά, ας πούμε, η καρδιά, σιγά σιγά καταστρέφονται, μου φαίνεται ίσως, και τα νεφρά. Δεν λειτουργούν καλά. Ή αν τα νεφρά δεν λειτουργούν καλά, ίσως καταστρέφεται, ξέρω εγώ, η καρδιά. Αντιστρόφως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να με συγχωρέσετε, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι ένα όργανο όταν χαλάσει, πλάι σε αυτό μπορεί να χαλάσει ένα άλλο όργανο. Έτσι και εδώ μπορεί να υπάρχει μια αρρώστια πνευματική και πίσω από αυτή να υπάρχει μια άλλη αρρώστια. Ποια είναι λοιπόν αυτή η χρονία νόσος? Θα τρομάξετε. Είναι τα χρονίζοντα θανάσιμα πάθη. Είναι τα πάθη τα οποία χρονίζουν. Και κυρίως τα θανάσιμα πάθη. Ποια είναι αυτά? Τα είχαμε κάνει πέρσι. Είναι η γαστριμαργία. Είναι η πορνεία. Όταν ένας άνθρωπος χρονίζει στην πορνεία, τι γίνεται? Δεν γίνεται ανέστητος. Ή όταν χρονίζει στην γαστριμαργία, ο άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει τίποτα μπροστά του παρά μόνο το πάσα τρέχει και θα πίνει, τίποτε άλλο. Αυτός δεν γίνεται πνευματικά ανέστητος. Ή όταν χρονίζει στην υπερηφάνεια, στην κοινοδοξία, στη φιλαργυρία. Στη φιλαργυρία. Όταν χρονίζει ο άνθρωπος, δεν γίνεται ανάλγητος και ανέστητος εις την δυστυχία η οποία μπορεί να υπάρχει γύρω του. Ώστε λοιπόν, αυτή η χρονία νόσος είναι τα χρονίζοντα πάθη με τη συνέργεια της αμελίας που δεν φροντίζει ο άνθρωπος, όπως θα λέγαμε, έχω κάτι αλλά δεν πάω στο γιατρό. Με την αμέλεια να τα θεραπεύσει και με κατάληξη την αναισθησία, δηλαδή την βλάβη. Γι' αυτό ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, και ας φοβηθούμε τα χρονίζοντα πάθη. Τι ήταν ο Ιούδας? Ο Ιούδας, ένας εκ των 12 μαθητών, επελέγει, όπως και οι λοιποί 11, ανετέθη εις αυτόν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού, ανετέθη εις αυτόν το θαυματουργήν και το εκδιώκειν δαίμονας, το απελάβειν δαίμονας. Θαυματούργησε ο Ιούδας. Θαυματούργησε. Στάθηκε εκλεκτός μαθητής από το εκλέγω. Τον εξέλεξε ο Κύριος. Ουχή εγώ εξέλεξα μήνυμα, λέγει. Ιδού, είσαι Ξημών. Ένας από εσάς, λέει, είναι προδότης. Εγώ, λέει, σας εξέλεξα. Ο Χριστός δεν εξέλεξε έναν προδότη. Μην πάμε σε αυτήν την βλασφημία, όπως το παρουσιάζει, το παρουσιάζουν ιστορικά μυθιστορήματα, δηλαδή, συγγνώμη, μυθιστορήματα και ταινίες και θεατρικά έργα, και συνεπώς δίνουν οι θεωρίες που κυκλοφορούν και δίνουν δίκαιο στον Ιούδα. Όχι, προς Θεού. Δεν εκλέγει προδότη, εκλέγει μαθητή. Αλλά ο μαθητής αυτός απολύγει τις προδότης. Γιατί? Έγινε ανέστητος. Πώς έγινε ανέστητος? Άφησε να κυριευτεί από το πάθος της φιλαργυρίας. Κράτησε το ταμείο, η αφορμή. Την πρώτη φορά ένα νομισματάκι από το κοινό κόρβανα, δεν τη δική του. Γλυκά. Δεύτερη φορά κάτι περισσότερο. Την άλλη κάτι περισσότερο. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του. Πίστεψε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει και 30 αργύρια. Και έφεσε εις το σημείο να προδώσει τον Χριστό. Δεν ήκουγε τίποτα. Πόσες φορές ο Χριστός έκανε μνήμα του πράγματος? Θα σας θυμίσω μόνο τούτο. Όταν είπε «Είσαι Ξημών διάβολος εσύ», ο Ιούδας το ήκουσε. Τον επαρόν. Όταν είπε εις το δείπνο, το τελευταίο δείπνο, είπε «Ένας από εσάς θα με παραδώσει», φάνει στην υποκρισία, αυτό το ήκουσε, και φάνει στην υποκρισία να πει «Μη και εγώ είμαι Κύριε, μήπως είμαι και εγώ». Και όταν ακόμη, τρίτο σημείο, του λέει ο Κύριος «Ό,τι έχεις να κάνεις, κάν το γρήγορα». Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Οι άλλοι μαθητές δεν πήραν είδηση, νόμισαν ότι πρόκειται περί αγοράς τροφίμων για τους πτωχούς. Ό,τι έχεις κάνει το γρήγορα, να σου πει ο άλλος, το θύμα, να πει στον θήτη, στον εγκληματία, ό,τι έχει να το κάνει, κάνε το κανένα γρήγορα. Ο άλλος θα πει, με κατάλαβε. Θα λάβει τα μέτρα του. Ή ακόμη, αν έχει κάτι μέσα του, θα πει, θα συνέλθει, θα τρανταχθεί, θα γίνει σεισμός. Αν έχει κάτι ακόμη μέσα του. Ο Ιούδας φεύγει δια το έργο του. Και τελευταία στιγμή, όταν με φίλημα τον προδίδει, εταίρε, εφό πάρει. Φίλε, εδώ είσαι, εταίρε, φίλε, ακούτε, φίλε, αυτό είναι έλεγχος φοβερός, φίλε, εδώ είσαι. Ο Απόστολος Πέτρος, μία ματιά του Κυρίου, γύρισε και τον είδε, όταν τον ειδνήθη δια τρίτη φορά, η ματιά εκείνη του Κυρίου ήταν ο έλεγχος. Βγήκε έξω και έκλαψε πικρός. Ο Ιούδας με την προσφώνηση φίλε δεν συγκινείται. Με φίλημα προδίδει στον Υιόν του ανθρώπου, στον διδάσκαλό σου. Με φίλημα δεν συγκινείται. Γιατί είναι ανέσχυτος. Και γιατί είναι ανέσχυτος, τον κατέστησε τέτοιον το πάθος της φιλαργυρίας. Η αναισθησία, αγαπητοί μου, έχει δύο φάσεις. Η δεύτερη φάση λέγεται πόρωση. Εις αυτήν δεν υπάρχει ούτε μία διάκριση πλέον του να διακριθεί το καλό από το κακό. Δεν ξεχωρίζει εκείνος που έχει πάθει την πόρωση τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δηλαδή υπάρχει παντελής έλλειψη αυτογνωσία. Μπορεί να κάνει το κακό, να κάνει έγκλημα και να γελά. Να μην αισθάνεται απολύτως τίποτα. Απολύτως. Έχουμε το φαινόμενο της πορώσεως. Είναι η αναισθησία στο τελευταίο της στάδιο. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Δεν υπάρχει. Είναι νεκρός. Είναι πνευματικά νεκρός. Αλλά η πρώτη φάση, ή και συνηθεστέρα, ή και συναντωμένη εις τους χριστιανούς μας, σε έναν βαθμό, όπως θα δείτε στη συνέχεια της αναλύσεως, σε έναν βαθμό υπερβολικά απλωμένο και βαθύ. Εμφανίζεται δε αυτή η αναισθησία ως πρακτική αμετανοησία ή μη πρόοδος εις την πνευματική ζωή. Αλλά να μην μιλήσω εγώ παρακάτω, ας αφήσουμε τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος να μας περιγράψει τον ανέστητον άνθρωπον, ο οποίος δεν είναι πορωμένος, βλέπει το κακό, αλλά δεν εννοεί ποτέ να διορθωθεί. Έχει αυτή την αναισθησία, όπως σας είπα, της πρώτης φάσεως. Κακός πράτο βοά και προθύμος επίκειται. Φωνάζει, αυτό που κάνω είναι κακό πράγμα, αλλά με πολύ προθυμία εις αυτό το κακό βρίσκεται. Το στόμα κατά του πάθους προσεύχεται και το σώμα υπέρ αυτού αγωνίζεται. Το στόμα λέει, Θεέ μου σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς της ανηθικότητος. Κάνει προσευχή και περιμένει πότε θα τελειώσει την προσευχή για να επιδοθεί στο πάθος. Ο καθένας θα βρει μέσα σε αυτήν την ανατομία του Αγίου Πατρός, θα βρει τον εαυτόν του. Βλέπετε ένα κράμα προσευχής και επιθυμιών. Και όχι με σκοπό να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τις επιθυμίες τις πονηρές με την προσευχή, αλλά ίσως για να δικαιολογήσει τη συνείδησή του και κατόπιν να πει ότι πια δεν μπορώ να κάνω τίποτα και να παραδώσει εαυτόν εις την ικανοποίηση των επιθυμιών. Περί θανάτου φιλοσοφεί και ως αθάνατος διάκειται. Μιλάει για το θάνατο και ζει και κινείται σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Περί εγκρατείας διαλέγεται και περί γαστριμαργίας αγωνίζεται. Μιλάει για την εγκράτεια και κοιτάζει πώς ακριβώς θα ικανοποιήσει γαστριμάργος τον εαυτόν του. Την υπακοή μακαρίζει και αυτός πρώτος παρακούει. Τους θα προσπαθείς επενεί
δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζουν απροσπαθώς, δεν κάνουν αγώνα να κατακτήσουν υλικά αγαθά, και διαράκος μνησικακών και πολεμών ούτε σκύνεται. Για να κουρέλει, για ένα τίποτα, μπορεί να μνησικακίσει εναντίον του άλλου και να κάνει πόλεμο και μάχη, και δεν βλέπετε γι' αυτό κάνει. Περικρίσιος αναγινώσκει, διαβάζει για την κρίση που θα γίνει τη Δευτέρα του Χριστου παρουσία και την κρίση, και μηδιάν έρχεται και αρχίζει να χαμογελά. Κορεστής μεταμελείται, και μικρόν προβάς πάλι το κόρο προσέφηκε. Όταν χορτάσει μετανιώνει, και το χόρτασμα πάρτε το σαν ικανοποίηση των αισθήσεων με κάθε τρόπο. Θέλετε πορνικά έργα να είδε στον κινηματογράφο, τι συντηλάρετε. Θέλετε να παραγέμισε την κοιλιά του. Θέλετε να παραχόρτασε στην πορνεία. Θέλετε ό,τι θέλετε. Να άκουσε ισχρά πράγματα. Ό,τι θέλετε πάρτε. Ένας κόρος των αισθήσεων από βρώμικα ρυπαρά πράγματα. Τι κάνει? Μεταμελείται. Αχ, τι έκανα. Γιατί να ακούσω, γιατί να δω. Και λίγο πάει πιο πέρα και ξαναγυρίζει πάλι να προσθέσει πάλι χόρτασμα. Ανανύψα, εστέναξε. Εστέναξε αφού ανέλυψε. Δηλαδή είπε, επιτέλους πρέπει να απαλλαγώ, να καθαριστώ. Κάποτε, δεν αποκλείεται αυτό, να είναι και μία εξομολόγηση. Να έρχονται άνθρωποι να εξομολογούνται και να αναστενάξουν ότι επιτέλους έχω ανανύψει, έχω διορθωθεί. Και την κεφαλήν κοινή σας πάλι του πάθους έχετε. Αλλά δυστυχώς επανέρχεται πάλι στο πάθος. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου, και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αυτό λέγει. Έχει μια παράγραφο, δεν σας τη μεταφέρω, για έλλειψη χρόνου. Αν θέλετε, είναι ο 17ος λόγος. Μπορείτε να ανατρέξετε στο πρωτότυπο, αν μπορείτε. Μπορείτε να ανατρέξετε να βρείτε αυτά τα οποία σας λέγω εδώ και να εδραιωθούν καλύτερα στη μνήμη και στην καρδιά. Αναφέρει σε μία παραγραφό του τι έχει δει ο ίδιος. Αλλά σας βεβαίνω και εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έρθουν στην εξομολόγηση να λέγουν τούτο ή εκείνο και να γυρίζουν να κάνουν πράγματα όχι από εκείνα που θα κάναμε όλοι, από μια δυναμία. Μια αδυναμία μας, κανείς δεν γίνεται αμέσως καλά. Αλλά πράγματα που να βγαίνει κανείς από τον εαυτό του και από τα ρούχα του. Και λέει κανείς, άνθρωπέ μου, εσύ ήλθες και εξομολογήθηκες. Και τώρα κάνεις αυτά, ή συμβουλεύεις εις τους άλλους να κάνουν αυτά, ή οδηγείς τα παιδιά σου εις αυτές τις φοβερές καταστάσεις. Σύ που εξομολογήθηκες. Αναισθησία. Φοβερή αναισθησία. Πάντοτε αυτού κατήγορος γίνεται, πάντοτε κατηγορεί ο ανέστητος των εαυτών του και η συνέστηση ελθύν ούβουλεται. Ή να μην λέγω ουδύνατε. Και στη συνέστηση να έλθει δεν θέλει. Πάντα λέει είμαι ταλέπορος, είμαι τέτοιος, είμαι τέτοιος, η ζωή είναι τέτοια. Κοίταξε που παρασυρώμεθα. Το ακούμε από όλους και όλοι το λένε. Αλλά δεν εννοούμε όμως να διορθωθούμε. Εκεί μπαίνουμε. Τέλεια πράγματα. Και σημειώνει κάτι το, θα έλεγα κάπως απογοητευτικό, Άγιος Ιωάννης. Για να μην πω ότι δεν μπορεί. Διότι ο ανέστητος, όπως ο παράλυτος, έπρεπε τέσσερις να τον σηκώσουν, να χαλάσουν τη σκεπή και να τον κατεβάσουν μπροστά στον Χριστό. Πρέπει να τον πάρει κάποιος αυτόν τον ανέστητο, να τον σύσει για να συνέλθει. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, προσωποποιώντας την αναισθησία, και λέει οι εμεί οι υπόσπονδοι, εκείνοι οι οποίοι με λατρεύουν και μου προσφέρουν σπονδύν, νεκρούς ορώντες γελώσουν. Βλέπουν νεκρούς και γελούν. Αλλά ας μου επιτρέπει, είναι πολύ ευρία αυτή η παρατήρηση εδώ του Ιερού Πατρός. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μόνο απλώς νεκρούς βλέπουν και γελούν? Το να δεις έναν που πέθανε ή που πεθαίνει και να γελάς είναι ένα κάτι. Το να παίρνεις γερών άνθρωπων,
σωστόν άνθρωπο και να τον βασανίζεις και να γελάς. Με το να γίνεσαι θηριώδης απέναντί του, αυτό είναι πολύ βαρύτερο από το να γελάς μπροστά σε έναν νεκρό. Και η εποχή μας έχει να επιδείξει φοβερές θηριωδίες εις βάρος χριστιανών και πολιτών, εις βάρος των ανθρώπων, ζωντανών ανθρώπων. Και οι ιερείς εσταύρωσαν, και οι ιερείς εσταύρωσαν και θα σταυρώσουν, και θα σταυρώσουν πάλι. Και ακόπηκαν λαιμοί και θα ξανατοπούν. Και μάτια βγάλα και γλώσσες τραβήκαν και θα ξαναβγούν αυτά. Οι άνθρωποι που τα έκαναν και τα κάνουν, γεννούν, ικανοποιούνται, ευχαριστούνται. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε και να χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς? Τι φοβερή αναισθησία θα μπορούσε να τους διακρίνει ο Θεός να ελεήσει. Εν προσευχή παριστάμενοι, λιθόδης όλοι και σκληροί και σκοτεινοί την χάνουση. Εκείνοι οι οποίοι στέκονται στην προσευχή, αλλά είναι ανέστητοι. Τους βλέπετε πάνω στην εκκλησία ή στέκονται σε μια ομίγυρη προσευχομένων ανθρώπων. Πώς μένουν? Λιθόδης, πέτρινοι. Ούτε μία συγκίνηση, ούτε μία κατάνοιξη της καρδιάς. Τίποτα. Καμία αίσθηση. Τίποτε. Σκληροί, σκοτεινοί. Σκληροί, σκοτεινοί, σκληρό μάτι. Σε βλέπουν με ένα μάτι σκληρό, που γυαλίζει πολλές φορές. Και ένα μάτι σκοτεινό, αβυσσόδες, που αν μπορούσες να σκύψεις εις το χείλος αυτής της αβύσσου, θα τρόμαζε. Το τι υπάρχει εις τον απίθμενο πυθμένα αυτής της κολάσεως της ψυχής του ανθρώπου του σκοτεινού. Αλλά ας έλθω και εις τα ηπιότερα. Βλέπετε μπαίνουν άνθρωποι χριστιανοί βαφτισμένοι. Δεν λέγεται τους τουρίστες, τους ξένους, που κι αυτοί υποτίθεται χριστιανοί είναι, είτε προτεστάντες είναι, είτε όπως θέλετε πάρτε. Ερετικοί φυσικά, αλλά δεν λέω για αυτούς. Παίρνω για τους Έλληνές μας, τους χριστιανούς μας, τους ορθοδόξους, τους βαφτισμένους, που ακούσανε την καμπάνα του της εκκλησιάς, της ενορίας των ή του χωριού των. Θα μπουν, γιατί τώρα μεγάλωσαν, πήγαν στο πανεπιστήμιο, διδάχτηκαν την αθεία. Όχι πως το πανεπιστήμιο αυτό καθ' αυτό διδάσκει αθεία. Οι γνώσεις δεν οδηγεί στην αθεία. Η αθεία είναι αρρώστια της γνώσης. Πώς μπαίνουν στην εκκλησία μέσα, τα χέρια στη τσέπη, σαν να πηγαίνουν στο καθενή. Ίσως κάποτε και με το τσιγάρο να μπουν μέσα στον χώρο των ιερών. Δεν διστάζουν προκειμένου να φωτογραφίσουν τοιχογραφίες, γιατί μόνο δια την τέχνη ασχολούνται και ενδιαφέρονται, όχι δια των εικονιζόμενων Άγιων, αυτά που λέγουν πραγματικά, να πατήσουν και επάνω εις αυτή την Αγία Τράπεζα, προκειμένου να φτάσουν μία τοιχογραφία με το φακό της μηχανής των να τη φωτογραφίσουν την εικόνα. Είναι πραγματικά αυτά που σας λέω, δεν είναι φανταστικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συνέστηση που βρίσκονται. Αλλά τι λέγω, λέγει ο Ιερός Πατήρης στη συνέχεια, την Ιεράν Τράπεζαν βλέποντες ανευθυτούσαν. Βλέπουν την Αγία Τράπεζα και μένουν ανεύθυτοι. Δηλαδή, όταν ο Οδίας από Ευλάβεια, όταν μεταφέρεται η κυβωτός του Θεού από την Βηθλέμ εις την Ιερουσαλήμ και η άμαξα που την μετέφερε σε μια λακκούβα έγειρε και κινδύνευσε η κυβωτός να ανατραπεί, σπέφτει ο Οδίας να την κρατήσει και να μην πέσει, και πέθανε αμέσως, διότι δεν είναι το Λεβίτης και δεν επιτρέπεται εις μη Λεβίτη να εγγύσει την κυβωτόν του Θεού, η οποία τι είχε? Ήτο από ξύλων ακακίας, επενδεδημένη έσωθεν έξωθεν με φύλλον χρυσού, και είχε μέσα τα λίθινες πλάκες, τις λίθινες πλάκες, επί των οποίων πλάκων ήταν γραμμένος ο νόμος του Θεού. Συγκρίνεται η κυβωτός της Διαθήκης με την Αγία Τράπεζα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Εκείνη η κυβωτός τι είχε?
πέτρινες πλάκες. Εδώ τι έχει παρακαλώ η τράπεζα η Αγία της Εκκλησίας? Έχει αυτόν τον ζώντα λόγων, τον ενανθρωπίσαντα, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, επί της Αγίας Τραπέζης. Και εγγίζεις και πατάς και βλέπεις ανεδός και δεν κατανοίγεσαι και δεν αισθάνεσαι ντροπή, όταν τα χερουβίν και τα σεραφίν κύκλο της Αγίας Τραπέζης, τελουμένης της λειτουργίας, κρύπτουν τα πόδια τους με τις δύο φτερούγες και τα πρόσωπά τους με τις άλλες δύο φτερούγες. Γιατί δεν μπορούν να βλέπουν τη Θεία Δόξα. Από συστολή θείαν αισθητής, αλλά μόνον αυτό. Του δώρου μεταλαμβάνοντες, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, ως επιγεύση ψηλού άρτου διάκυνται. Πάνε και κοινωνούν πραγματικά λιθώδεις άνθρωποι, πραγματικά πέτρινοι άνθρωποι, πηγαίνουν και κοινωνούν γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Και γιατί πρέπει να κοινωνήσουν, επειδή είναι Χριστούγεννα. Και θα πάνε, κλωτσώντες και κλωτσόμενοι, διαπληκτιζόμενοι, θυμώνοντες, υβρίζοντες, ενίοτε, σπροχνόμενοι, να πάνε να κοινωνήσουν. Τι κοινώνησαν? Έτσι πιστεύουν. Κρασί και ψωμί. Ψηλός άρτος και ψηλός ύλος. Το ψήμα γιώτα. Δηλαδή, κρασί και ψωμί. Έτσι το αισθάνονται. Τι πήραμε? Πουδενία αίσθηση. Να νιώσουν όπως τότε οι μαθητές βλέποντες τον Κύριον και μπορούσαν να εγγίζουν και να άπτονται του Λόγου του Θεού. Και εκεί ρε Σιμώνε ψηλάφισαν. Θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την επιστολή του περί του Λόγου της ζωής. Δεν εψηλάφισαν τον Ιησούν. Εψηλάφισαν τον Θείον Λόγον. Και εσύ όταν γεύεσαι αυτό που βλέπουν τα μάτια σου, οι αισθήσεις σου, η γεύση σου και τα λοιπά, κρασί και ψωμί, είναι αυτός ο Θείος Λόγος, αυτός ο Θείος Λόγος, ο ενανθρωπίσας. Εσύ το θεωρείς ότι είναι τίποτα? Τότε γιατί πας που κυλίνεις? Φύγε μακριά. Τουλάχιστον δήλωσέ το ότι δεν είμαι χριστιανός, ότι δεν θέλω να είμαι χριστιανός. Και όχι να εμφανίζεται κανείς ως λιθώδης άνθρωπος, ανέστητος μπροστά εις το αγιότατον και ιερότατον μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας που αποτελεί την καρδία, το νου, το α και το ω της χριστιανικής μας πίστεως, που είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και θα συνεχίσει. Εγώ κατενισωμένους, ο Ρώσα, τώρα θα πάρει επιθετική στάση, ο ανέστητος, έναντι εκείνων οι οποίοι έχουν αίσθηση. Είναι πολύ φυσικό, διότι ο ανέστητος αναισθητεί μεν δια τα πνευματικά, αλλά είναι πολύ θερμός και επιθετικός εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν αίσθηση πνευματική. Εγώ κατανοησωμένους ορώσα νυκτηρίζω. Άμα βλέπω άλλους οι οποίοι κατανοίγονται, έχουν θρησκευτικότητα, έχουν πνευματικότητα, εγώ αυτούς τους κοροϊδεύω. Πάντα τα τυκτώμενα εξανδρίας και πόνου αγαθά, εγώ αποκτήνει, είπε του εμέ για γενικότος πατρός με μάθηκα. Έτσι με μάθε ο διάβολος ο πατέρας μου, να σκοτώνω ό,τι βλέπω να γεννιέται και να γίνεται έργον από την ανδρία και από τον κόπον. Εγώ θα πάω να το καταστρέψω. Εγώ γέλατος μύτης, εγώ η αναισθησία είναι η μάνα του γέλατος, της κοροϊδίας και της ηρωνίας. Εγώ ύπνου τροφός. Ένα νοιάζει, τσιμέντο να γίνουν όλοι, φούρνος να μην καπνίσει. Εγώ θα κοιμάω. Πολύ θα κοιμάμαι. Θα κοιτάζω μόνο την άνεσή μου και την τρυφή μου. Εγώ κόρου φίλη. Εγώ είμαι φίλη του χορτασμού όλων των αισθήσεων. Εγώ ελεγχομένη ούπονο. Όταν με ελέγχουν οι άλλοι, δεν πονώ, δεν κατανοήσομαι, δεν αισθάνομαι. Εγώ, προσέξτε αυτό το τελευταίο του Αγίου Πατρός, ψευδευλαβία συμπλέκομαι. Αυτό είναι το φοβερό τώρα απ' όλα. Έρχομαι να συμπλεκθώ, να ανακατευτώ και να μιγώ με την ψευδευλάβια. Και πολλές φορές, εδώ θα συλλάβουμε τον εαυτό μας,
εμφανιζόμεθα πολλάκις ως ευλαβής, ενώ στην πραγματικότητα είμεθα ψευδευλαβής. Δεν υπάρχει αληθής ευλάβεια, αλλά ψευδευλάβεια. Γιατί? Γιατί υπάρχει εις την καρδιά μας αναισθησία. Ναι, αγαπητοί, βλέπεις ανθρώπους χρόνια ψάλτες, χρόνια νεοκόρους, χρόνια νεοκόρους, χρόνια επιτρόπους, και δεν πήγανε μια φορά να κοινωνήσουν. Μια φορά δεν πήγανε να κοινωνήσουν. Είναι φοβερόν. Και αυτοί υπηρετούν την Εκκλησία και λέγουν ότι έχουν δικαιώματα εις τον οίκον του Θεού. Είναι φοβερόν. Άνθρωποι σε επιτροπές φιλανθρωπικές, στα φιλόπτωχα ταμεία, σε ωραίους, τρέχουν από εδώ, από εκεί, σου λέγουν προσφέρω τον εαυτό μου, και έχουν στην πραγματικότητα βορβορώδη ψυχή και δίον ακατονόμαστον. Ναι, γιατί πραγματικά όντως η αναισθησία συμπλέκεται με την ψευδευλάβεια. Πρέπει μόνο κάτι να σημειώσω, ότι πολλές φορές μία έτσι παρατήρηση που να μην μας απογοητεύσει φυσικά με όσα είπαμε, ότι πολλές φορές μας διακρίνει μία έκτακτος και παροδική αναισθησία. Μπορεί να κρατήσει κάποια μέρα ή κάποια ώρα ή κάποιο λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό. Αυτή η αναισθησία, πάμε θερυπή να λειτουργηθούμε, και δεν έχουμε όρεξη. Δεν έχουμε όρεξη να λειτουργηθούμε. Το μυαλό μας δεν είναι στη λειτουργία, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Αισθανόμαστε δεβαρημένο τον εαυτό μας. Θέλουμε να βγούμε έξω. Δεν θέλουμε να πάμε στην εκκλησία, ίσως. Δεν θέλουμε να κάνουμε προσευχή. Τι είναι αυτό? Εδώ πολλές φορές ως αιτία υπάρχει μια ψυχοσωματική κατάσταση. Μπορεί επί παραδείγματι να υπάρχει μία κόπαση ή μία αϊπνία, να μην κοιμηθήκαμε καλά, ή ακόμη να υπάρχει μία εξάντληση, ή απλώς να φάγαμε πολύ. Ήταν μια γιορτή, φάγαμε πολύ. Αμαρτία να τρώμε κατά κόρον, να μην μπορούμε να κινηθούμε, αλλά πολλές φορές το παθαίνουμε. Φάγαμε πολύ, εκτάκτως, ήταν Πάσχα, ήταν γιορτή, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, νιστάζουμε, δεν έχουμε όρεξη. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα, δεν θέλουμε να διαβάσουμε Αγία Γραφή. Πολλές φορές οφείλεται σε κάτι τέτοιες καταστάσεις ή ακόμη σε μια απογοήτευση. Ποικίλης φύσεως απογοήτευση, χωρίς να θέλω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση. Αυτό πολλάκις είναι παροδικό. Όταν φύγει το αίτιον, φεύγει και αυτή η αναισθησία. Δεν πρέπει βεβαίως να ανησυχήσουμε παρά μόνο εάν αυτό είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Τότε βεβαίως εμπίπτουμε στα προηγούμενα. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκείνος ο οποίος δεν έχει καταληφθεί από την αναισθησία κατά έναν παντελή τρόπο, έχει κάποια ευαισθησία επιτέλους, ανησυχεί μήπως καταληφθεί υπό αυτής της μενάδος, όπως λέγει ο Ιερός Πατήρ, και πώς θα μπορούσε να απαλλαγεί ολότελα από την αναισθησία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνιστά το εξής, το εξής σημείο: επίμενε μελετών αγρυπνία πολύ χρήσιν αιωνίαν. Να επιμένει να μελετάς με πολλήν αγρυπνία, δηλαδή πολύ να μελετάς χρήσιν αιωνίαν, ότι θα κρυθούμε βιβλία και κείμενα τέτοια τα οποία ομιλούν δια την κρίση του Θεού. Ώρα την αιτίαν πόθεν εν σύ τίκτεται, και κατά της μητρός αυτής, δηλαδή της αιτίας, αγωνίζω. Ερεύνησε, πού οφείλεται αυτή σου η αναισθησία, σε τι πάθος, σε τι κατάσταση οφείλεται, και όταν βρεις ότι είναι στη γαστριμαργία ή είναι στη φιλαργυρία, τότε να πολεμήσεις αυτή την αιτία. Εν σωρίς το σωμεόμικρον, εν σωρίς προσεύχου πυκνά, εικόνα τούτων ανεξάλληπτων εν την καρδία σου ζωγραφών. Τρέχα στις κηδείες. Πολλές φορές αυτό το μέσο το χρησιμοποιούν οι πνευματικοί όταν έχουν αναλγεί τους ανθρώπους μπροστά τους,
και λοιπά, τους στέλνουν να παρακολουθούν κηδείες για να βλέπουν την ματαιότητα του κόσμου τούτου και να κατανοηγεί η καρδιά τους. Τρέχα στις κηδείες, κάνε προσευχή μπροστά σε έναν πεθαμένο, παρατήρη καλά το πρόσωπο του πεθαμένου μέσα στο φέρετρο, προσπάθησε να τον θυμηθείς άμα ζούσε, ποιος είναι δε τώρα κείμενος μέσα στο κασόνι και τι θα είναι σε λίγο όταν θα μπει στη γη. Πήγαινε όταν θα ξεθάψουν τον ίδιον ή κάποιους άλλους και δες τα κόκαλα πως τα παίρνει ο νεκροθάφτης, πως τα πλένει, που πιάνουν ένα σεντουκάκι μόνο. Έβλεπα την περασμένη εβδομάδα ένα παιδί σε ένα ποδήλατο και είχε από πίσω από το ποδήλατο ένα σεντουκάκι. Αχ, λέω τώρα, καμαρώνουν με ντυμένοι, με φιλοδοξίες μας, με τούτα, με εκείνα, σε αυτό το σεντουκάκι θα μπουν. Μια μάτσα κόκαλα. Τίποτε. Πηγαίνετε στο κημητήριο, στο αστεοφυλάκιο του νεκροταφείου μας, να δείτε εκεί τα σεντουκάκια. Ούτε φωνάζουν, ούτε μιλούν, ούτε τσακώνονται, ούτε φιλοδοξούν. Τίποτε εκεί κάθουν μέσα στα κουτιά. Πηγαίνετε εκεί στο λάκκο απ' έξω που ρίπτουν εκεί τα κοινά κόκαλα. Και πείτε, ω Θεέ μου, αυτά οπωσδήποτε προκαλούν νυγμόν της καρδιάς και φυγάδευση της αναισθησίας. Αδιάλειπτος προσευχή. Κάνε προσευχή. Παρακάλει τον Θεό να σε βοηθήσει να σου διώξει αυτή σου την αναισθησία. Νηστεία. Η νηστεία βοηθάει στην εξορία της αναισθησίας. Και τέλος, φόβος Κυρίου. Όταν έχεις φόβο Θεού, δεν μπορείς να έχεις αναισθησία. Δεν μπορείς να έχεις. Όταν φοβάσαι, μπορείς να κοιμηθείς στο σπίτι, άμα ξέρεις απ' έξω από το σπίτι σου ότι υπάρχουν κακοποιοί. Δεν σε πιάνει ύπνος, γιατί φοβάσαι. Έτσι και εδώ, όταν ξέρεις υπάρχει κόλαση, δαίμονες που κυνηγούν, θα κοντοστέκεσαι ή θα τρέχεις. Γιατί φοβήσαι. Ο φόβος λοιπόν του Θεού, όταν εγκαθιδρυθεί μες στην ψυχή μας, λιώνει σαν ο ήλιος το χιόνι και σαν τη φωτιά το κερί την αναισθησία. Αγαπητοί μας, τελειώσουμε. Η αναισθησία είναι ο θάνατος και η νέκρωση της πνευματικής ζωής, αλλά και κάθε ικμάδος παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ο λίβας της αναισθησίας, της πνευματικής αναισθησίας, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα, θα το λέγω πάντοτε, ιδιαιτέρως πνέει όλο και περισσότερο, όλο και σφοδρότερα επάνω εις την εκκλησία μας και εις την πατρίδα μας. Όλο και περισσότερα, και ποσοτικά και ποιοτικά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποκαλεί την αναισθησία λιθώδη, δηλαδή πέτρινη, μενάδα, δηλαδή μενωμένη, να έχει καταληφθεί από μανία, και μωράνο, ανόητον. Επομένως, και εκείνος ο οποίος πάσχει από την αναισθησία μεταβάλλεται εις λιθώδη, εις μενόμενον, εναντίον κάθε πνευματικού πράγματος, εναντίον πάσης πνευματικής παραδόσεως εθνικοθρησκευτικής, και μωρών.